να μιλήσουμε ευθέως, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες κατά της παράνομης οπλοκατοχής. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν μπορεί κανένας ούτε να παίρνει τον νόμο στα χέρια του, ούτε όταν έρχεται στο Τσακίρ Κέφι να παίρνει το κουμπούρι του και να το ραδιάζει στον αέρα. Να είμαστε σαφείς σε αυτό. Και σε αυτή την κατεύθυνση μελετάει η κυβέρνηση το θέμα της αναθεώρησης του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν θα ήθελα να ανοίξω αυτή την συνέντευξη τύπου. Θέλω επ' ευκαιρία να πω ότι παρευρίσκονται τρεις αντιδήμαρχοι από το Δήμο Αχαρνών και να ευχηθούμε στο Δήμαρχο, ο οποίος έχει μια μικρή περιπέτεια, 4-4, τόσο το καλύτερο. Μια μικρή περιπέτεια, ταχεία ανάρρωση και περαστικά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Γαβρόγλου, τον Υπουργό Παιδείας. Γεια σας. Θα παρουσιάσω ορισμένες ρυθμίσεις που ήταν ήδη προγραμματισμένες πριν το τραγικό συμβάν με τον Μάριο, και ήταν ήδη προγραμματισμένες γιατί εντάσσονται στο πλαίσιο του τριετούς προγραμματισμού του Υπουργείου Παιδείας. Υπάρχει δυστυχώς μία αίσθηση ότι μόνον τα βραχυπρόθεσμα μέτρα να φέρουν αλλαγές, ειδικά για τα θέματα εκπαίδευσης, θα πρέπει όλοι μαζί να πείσουμε και την τοπική κοινωνία ότι θα χρειάζονται ενίσχυση και αποδοχή από την τοπική κοινωνία, γιατί μακροπρόθεσμα θα είναι πολύ θετική η έκβαση αυτών των μέτρων. Μέτρα τα οποία θα επιταχύνουμε κυρίως μετά και τις χθεσινοβραδινές θετικές εξελίξεις με τις διαπραγματεύσεις. Γιατί τα μέτρα που θα σας πω ήταν μενενταγμένα, είναι μενενταγμένα στον τριετή προγραμματισμό μας, αλλά προφανώς έχουν ένα κόστος, όχι τεράστιο, αλλά ένα σχετικό κόστος. Πρώτον, στα σχολεία όπου φοιτούν μαθητές Ρωμά θα μειωθεί ο αριθμός των μαθητών από 25 σε 15. Το δεύτερο και πάρα πολύ σημαντικό, στα σχολεία που φοιτούν μαθητές Ρωμά, και ελπίζουμε να το αρχίσουμε στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους που έρχεται και να το ολοκληρώσουμε μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, θα τοποθετηθεί ένας κοινωνικός λειτουργός που όμως ο αποκλειστικός ρόλος του εκπαιδευτικού θα είναι η διαμεσολάβηση ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Η μεγάλη μας αδυναμία στο θέμα της εκπαίδευσης μέχρι τώρα ήταν η εμπλοκή των οικογενειών. Άρα ένας διαμεσολαβητής ο οποίος θα επικοινωνεί καθημερινά με τις οικογένειες των μαθητών Ρωμά. Τρία. Στα σχολεία που φοιτούν μαθητές Ρωμά θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση του ολοήμερου σχολείου. Έχουμε ένα πρόβλημα πλημελούς παρακολούθησης από τους μαθητές Ρωμά. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε, αλλά νομίζουμε ότι το να συνεχίσουν μετά τις 1 και 4 μέχρι τις 4, όπου υπάρχουν πολύμορφες δραστηριότητες στα σχολεία, θα παίξει επίσης έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Το πέμπτο, το έχουμε μελετήσει. Το τέταρτο. Το έχουμε μελετήσει και θα το αρχίσουμε πειραματικά φέτος. Πειραματικά θα καταλάβετε τι εννοώ. Στα σχολεία που φοιτούν μαθητές Ρωμά να θεσμοθετηθεί η υποχρεωτική λειτουργία σχολής γονέων. Λοιπόν, αυτές είναι εξαγγελίες για το...